Μετά το Παρίσι, η αναδρομική έκθεση της Νίκη Ντεσενφάλ ταξιδεύει στο Μουσείο Γκούγκενχάιμ στο Μπιλμπάο. Παρουσιάζονται 200 έργα της ανατρεπτικής δημιουργού που έλαμψε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η Σενφάλ έγινε διάσημη μέσα από τις Νάνας, τα υπερμεγέθη πολύχρωμα γλυπτά γυναικών που σχολιάζουν με τον τρόπο τους τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, τις φεμινιστικές πρωτοβουλίες της εποχής, ενώ επανεξετάζουν το ρόλο, τη σημασία και τη χρήση του γυναικείου σώματος στην τέχνη, την πολιτική, τα μιμιέ και τον κόσμο γενικότερα. Η καλλιτέχνης χρησιμοποίησε όλα τα εικαστικά μέσα για να αποτυπώσει τους κοινωνικοπολιτικούς της προβληματισμούς. Ήταν πολύ ευαισθητοποιημένη σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής της με ζητήματα όπως το AIDS ή η ισότητα των φύλων. Ήταν μάλιστα ενάντια στην κούρσα των εξοπλισμών. Βλέπουμε τις πολιτικές της θέσεις σε όλη την καριέρα της. Αποτυπώνονται γλαφυρά και στην έκθεσή μας. Η Σενφάλ έσκασε πραγματικά στη διεθνή σκηνή με τη σειρά έργων της που είχαν τον τίτλο «Πυροβολισμοί». Πρόκειται για μια σειρά από performance που την έκαναν διάσημη. Πίσω από πίνακες και γλυπτά υπήρχαν πλαστικές σακούλες με μπογιά, πολλές φορές σε ανθρώπινο σχήμα, τους οποίους η Σενφάλ ή οι θεατές της έκθεσης πυροβολούσαν για να απελευθερωθεί η μπογιά και να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο το έργο. Η έκθεση στο Γκούγκενχάιμ διαρκεί μέχρι τις 11 Ιουνίου.